Σημάδια σταθεροποίησης καταγράφει η πορεία της πανδημίας, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται από τις εισαγωγές στα νοσοκομεία της Πάτρας. Σε αυτή τη στιγμή υπάρχει πράγματι μια μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδες πίεση στο σύστημα υγείας. Πράγματι έχουμε μια μειωμένη προσέλευση, η οποία βέβαια είναι σχετική, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ακόμα αρκετή προσέλευση περιστατικών τα οποία είναι COVID θετικά, τα οποία είναι ποικίλουσας βαρύτητας, γιατί καταλαβαίνετε ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας ακόμα δέχεται πολύ, πολύ μεγάλη πίεση. Σύμφωνα με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννη Καρβέλη, στο νοσοκομείο του Ρείου. Το πρωί της Τετάρτης βρίσκονταν 72 ασθενείς στις κλινικές COVID, ένα περιστατικό στην παιδιατρική και 27 στις ΜΕΘ COVID-19. Ίσως οι απλές κλίνες είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Έχουμε δηλαδή εκεί που είμαστε στο 90-95% πληρότητα ακόμα και των απλών κλινών. Αυτή τη στιγμή με την έκπτυξη που έχουμε στην παρούσα φάση είμαστε γύρω στο 60-70%. Η ΜΕΘ όμως παραμένει σε μια πληρότητα του 100%. Πάντως, σύμφωνα με τους γιατρούς, η μικρή πτώση των εισαγωγών με κορονοϊό συγκριτικά με τα εξιτήρια δεν θα πρέπει να κάνει τους πολίτες να αναθαρίσουν, αλλά ακόμη και τους υγειονομικούς να χαλαρώσουν. Οι καθημερινοί αριθμοί της πανδημίας, έτσι όπως ανακοινώνονται και από τον ΕΟΔΗ, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Σε αριθμούς μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, αρχίζοντας την εφημερία μας, είμαστε περίπου με 80 περιστατικά, 75 με 80, τα οποία είναι σε απλή κλίνη, και από εκεί και πέρα 27 άτομα τα οποία είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πτωτική τάση στις νοσηλείες με COVID-19 και στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου την Τετάρτη νοσηλεύονταν 63 ασθενείς στις κλινικές και 9 στη ΜΕΘ COVID-19.